όπως σας είπα, στην Πενσιλβάνια, όπου είναι ο κύριος Ζάγκας μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ζάγκας τι είναι? Στην πολιτεία Κλειδί, λοιπόν. Τι είναι ο κύριος Ζάγκας? Είναι κάτοικος της Πενσιλβάνια. Νάτος. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Ζάγκα. Καλημέρα, κύριε Ζάγκα. Βέβαια, εκεί τώρα αργά το βράδυ. Εσείς τι κάνατε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, μια χαρά. Πείτε μας λίγο το κλίμα. Ήταν η πολιτεία που περιμέναμε και εδώ είχαμε ανοίξει τους χάρτες αν θα κοκκινήσει ή θα γίνει μπλε. Εν τέλει φαίνεται ότι κοκκίνησε. Αλλά είναι ευχαριστημένοι οι κάτοικοι της Πενσιλβάνια? Το περιμένατε αυτό να ταχθεί υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και να του στην ουσία επικυρώσει και την προεδρία? Όπως το είπατε, τελικά η Πενσιλβάνια όχι απλά κοκκίνησε, αλλά κατακοκκίνησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν ήταν και πολύ ντέρμπι όπως αναμενόταν. Ο κόσμος είχε άλλη άποψη. Ίσως τα κανάλια, τα exit polls δεν καταφέραν να πιάσουν το σφιγμό του κόσμου. Η Πενσιλβάνια έγινε κόκκινη, όπως και όλα τα swing states, οι πιο δυνατές περιοχές, αν μπορούμε να πούμε πολιτείες έτσι. Πολιτείες κλειδιά, που τις λέμε για την εκλογική μάχη. Πολιτείες κλειδιά, μπράβο, ναι, ακριβώς. Κοκκινήσανε όλες. Μία καινούργια μέρα έχει ξημερώσει. Πώς το βλέπετε εσείς πια, κύριε Ζάγκα, εσείς που είστε και συζήτητες στις Ηνωμένες Πολιτείες? Πώς βλέπετε τη νέα εποχή Τραμπ, την επανεκλογή Τραμπ και τη νέα εποχή, γιατί δεν θα είναι η ίδια τετραετία με την προηγούμενη? Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα είναι η ίδια, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία στον κόσμο, υπάρχει μια συγκρατημένη χαρά, μια ανακούφιση, γιατί κακά τα ψέματα, πιστεύω ότι μια αλλαγή χρειαζότανε. Τα τελευταία 4 χρόνια δεν ήταν και ότι καλύτερο, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως και στην Ευρώπη, με όλους τους πολέμους, με την ακρίβεια. Για την οικονομία στην Αμερική, πώς ήταν τα πράγματα, κύριε Ζάγκα? Δεν ξέρω αν μας άκουσα. Σας προείπα. Ναι, ναι. Να ακούτε? Ναι, σας ακούμε τώρα, ναι. Ναι, όπως σας έλεγα, ήταν αρκετά δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο πληθωρισμός ουσιαστικά ήταν πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσουν ο μέσος, ο απλός πολίτης. Για να καταλάβω, συγγνώμη σας, διακόπτω. Οι δασμοί, λέω. Καλά, έχω κολλήσει με τους δασμούς εγώ τώρα. Το σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι, το φαγητό, τα προϊόντα. Εσείς έχετε καφετέρες, αν τα λέμε σωστά. Καφετέρια, ωραία. Αυτό... Ακριβώς. Πείτε μας λοιπόν, ένας καφές. Η άνοδος τιμής, ρε παιδί μου, πόσο ήταν έτσι ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά, για να το καταλάβουμε λίγο. Λοιπόν, όλα ξεκινήσανε με την επανέναρξη μετά τον COVID που ανοίξανε τα μαγαζιά, οι τιμές άρχισαν να εκτοξεύονται. Δηλαδή η τιμή του καφέ, η τιμή στα χαρτικά, σε πολλές περιπτώσεις 60-70%. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αυξήσεις τρομερές. Δηλαδή ένας άνθρωπος με το μισθό του, ενώ τα έβγαζε πέρα και μπορεί να έβαζε κάτι στην άκρη, ξαφνικά όλο αυτό γύρισε και εξόδευε πολύ περισσότερα από όσα... Εισέπρατε, πήγε κάπως έτσι το παιχνίδι? Έτσι ακριβώς. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια κινούνταν σε πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι ώστε ακόμα και όταν εμείς ανεβάζαμε τις τιμές, σε ένα μικρό ποσοστό βέβαια, δεν ήταν αυτό επαρκές να καλύψει τη διαφορά στην αύξηση των τιμών. Άρα, και το ένα αποτέλεσμα... Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα πάλι. Ήθελα να σας πω ότι και αυτό μετά έχει πολλά απλά αποτελέσματα, γιατί πολλοί νέοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτια, δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δεν μπορούν να ζήσουν μια ζωή την οποία είναι φυσιολογική. Κάτι μας θυμίζει αυτό, δεν ξέρω. Μια χώρα, κάπου εδώ. Γι' αυτό όταν μιλάμε για την Αμερική, παιδιά. Για το θέμα αυτό, η στέγαση είναι μεγάλο θέμα στην Αμερική. Γιατί σε διακόψαμε. Όχι, δεν είναι θέμα, να διακόψετε. Ο κύριος Ζάγκας είναι επιχειρηματίας, αυτό που είπαμε από την αρχή λοιπόν. Έχει επιχειρήσεις. Ο κύριος Ζάγκας πρέπει να μας πει λιγάκι, η στέγαση ας πούμε, που είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα ενίκια πόσο είναι, ας πούμε, πόσο χρειαστεί για να αγοράσει ένα κανονικό σπίτι, ένα ζευγάρι, ας πούμε. Πόσο είναι η αγορά και πόσο λοιπόν, είναι το ενίκιο. Ναι. Λοιπόν, ένα σπίτι, 2 τμοδωμάτια, ένα μπάνιο, στην περιοχή που μένω εγώ, για αγορά είμαστε γύρω στα 250 χιλιάρικα. Ναι. Ενίκιο,
Τα ενίκια θεωρητικά πιστεύω είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή... μιλάμε γύρω στα 1300-1400. Πολύ πιο ακριβά. Για ένα σπίτι μικρό, από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι. Μικρό. Δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο. Βέβαια, αυτά είναι στην περιοχή που μένω εγώ. Ναι. Αν μιλάμε για περιοχές τύπου Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, εντάξει, εκεί βέβαια ξεφεύγουν τα νούμερα. Αλλά, μιλάμε για υπερδιπλάσια, τριπλάσια και. Άρα, ένα πρόβλημα ήταν ο πληθωρισμός και οι τιμές, τον οποίο έτσουξε το μέσο Αμερικανό. Αυτό που βγάζει μέχρι ένα ποσό, θα ακουστεί το ποσό αυτό. Φαντάζομαι είναι ο μέσος Αμερικανός είναι μέχρι τις 80-100.000, κάπου εκεί. Για μας είναι πολλά λεφτά αυτά. Αλλά για την Αμερική, που μιλάμε για την Αμερική, αυτό είναι ο μέσος Αμερικανός περίπου. Ναι. Και δεύτερο κομμάτι ήταν η μετανάστευση, θεωρείτε εσείς. Που τα πιο κομβικά σημεία. Μάλιστα, ναι. Θέμα που απασχόλησε αυτές τις εκλογές. Μιλάμε για νούμερα εξωπραγματικά. Κάποια άτομα κάνουν λόγο για μέχρι και 10 με 15 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, ναι. Οι οποίοι αυτοί οι μετανάστες θα πρέπει να στηριχτούν από το σύστημα με δωρεάν υγεία, δωρεάν στέγαση. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει χρήματα από την οικονομία της Αμερικής, χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δοθούν πίσω στον λαό, στον εργαζόμενο, στο νεαρό πολίτη που θέλει να αγοράσει ένα σπίτι και δεν υπήρχαν αυτά τα διαθέσιμα χρήματα. Άκου τώρα, ακούστε τώρα, συγγνώμη Μαριάννα μου. Ακούστε τώρα, ο κύριος Ζάγκας, ο οποίος είναι, εγώ πρώτη φορά τον βλέπω τον άνθρωπο, αλλά μετρημένος άνθρωπος, φαίνεται, ο οποίος δεν εκραυγάζει, δεν σου λέει δεν θέλω τους μετανάστες έξω κτλ. Και σου περιγράφει όμως με πολύ ευγενή και αξιοπρεπή τρόπο ότι, παιδιά, εδώ έχουμε ένα σύστημα το οποίο, όταν έχεις 15 εκατομμύρια μετανάστες, τον παίρνει από τον άλλο τον πολίτη, τον Αμερικανό, ο οποίος τον βλέπει ως ανταγωνιστή στο τέλος της μέρας τον άλλον που μπαίνει παρά. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό. Πες, Μαριάννα, ότι οι δημοκρατικοί γι' αυτά δεν έκαναν κουβέντα. Να το παιχνίδι που χάθηκε εντελώς. Δεν είναι τυχαίο. Ήταν τα βασικά θέματα στην ατζέντα του. Γιατί είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Λέμε. Ψήφισαν Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο. Τραμπ. Ψήφισαν οι μετανάστες που είναι οι νόμιμοι στην ουσία μετανάστες, γιατί σου λένε ότι εμείς είμαστε εδώ, εμείς δουλεύουμε. Νόμιμος μετανάστες είναι και ο κύριος Ζάγκας εκεί. Προφανώς. Και λέει, αλλά όχι παράνομοι, δεν θα μπουν και άλλοι μέσα. Δεν γίνεται. Όχι να μας πάρουν τους δουλειές. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Εδώ έχουμε δύο, συγγνώμη κύριε Ζάγκα, που κάνουμε τώρα κουβέντα μεταξύ μας, αλλά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Εδώ το θέμα είναι ότι έχεις τη μία πλευρά που σου λέει έξω όλοι, είναι αυτό, δεν τους θέλω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Ναι, το έχει προκαλέσει ο ίδιος αυτό όμως. Ναι. Το έχει προκαλέσει έχεις ο ίδιος. Μια άλλη πλευρά που σου λέει ελάτε όλοι, το οποίο πάλι λάθος είναι. Ναι, ναι. Και έχεις και ένα κανονικό άνθρωπο, σοβαρό επιχειρηματία, ο οποίος έρχεται και σου λέει: δεν είναι το θέμα μου οι μετανάστες, μετανάστες είμαι κι εγώ. Ναι. Το θέμα μου είναι ότι είναι 15 εκατομμύρια. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει ένα κάτι. Και ότι πάει το οποίο αφορά και την Ευρώπη, παιδιά, αυτό. Έτσι ακριβώς. Αφορά και την Ευρώπη αυτό. Τελικά. Προφανώς γι' αυτό το λέω. Και την Ευρώπη. Λοιπόν, και επίσης, εδώ πέρα και το μήνυμα που το είπαμε και χθες, το μήνυμα για τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Είναι ότι η κυβέρνηση Biden, όλοι οι δείκτες της οικονομίας, η κυβέρνηση Biden είναι πολύ καλή. Ήταν μια χαρά. Η οικονομία του πολίτη, της κοινωνίας, ήταν πολύ κακή όμως. Αυτό είναι η διαφορά. Οι δύο παράλληλοι δρόμοι, δηλαδή. Ναι. Αυτό μας πει ο Ζάγκας, που τον περιγράψε. Να τα ξαναπούμε, σας παρακαλώ, γιατί είναι πολύ ψυχραιμή η προσέγγιση σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να βγούμε από το καφέ μια μέρα, να γίνεται. Ναι, βεβαίως, από το καφέ να σας δούμε, από το καφέ μια μέρα. Εντάξει. Με μεγάλη μας χαρά να σας δούμε και στην επιχείρηση. Ναι, ναι, ευγενέστατος. Να είστε καλά, κύριε Ζάγκα. Χαιρετισμούς στους συμπατριώτες μας όλους.